Την ερχόμενη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο θα εμφανιστεί ένας από τους μεγαλύτερους στολείς του βιολιού και υπηρώτης στην καταγωγή, ο Λεωνίδας Καβάκος. Η συναυλία έχει πέραν τη σημασία της έλευσης του σολίστ και άλλες δύο εξίσου σημαντικές προεκτάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, αφού τα έσοδα θα πάνε στη Δουραχάνη. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την αξιοποίηση των προτάσεων που είχαν συμπεριληφθεί στο φάκελο για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας με τη γνωστή φυσικά κατάληξη. Ο Δήμαρχος Σωμάς Μπέγκας και ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Κώστας Γκόγκος αναφέρθηκαν και ανέλησαν όλο όσα συνδέονται με την εκδήλωση που σίγουρα κλέβει εκ προημίου τις εντυπώσεις. Ο Λεωνίδας Καβάκος, που γνωρίζει την καταξίωση σε όλο τον κόσμο, καταγείται από τη Βύσανη. Έρχεται για δεύτερη φορά στο Πνευματικό Κέντρο μετά από συναυλία που είχε δώσει όταν το κτίριο ήταν νεόδημητο και είχε μόλις παραδοθεί στο κοινό. Αυτή τη φορά έρχεται να εγκαινιάσει την ανακαινισμένη αίθουσα και να ανοίξει ένα νέο κύκλο αναβαθμισμένων κατ' ομολογία του κυρίου Μπέγκα και του κυρίου Γκόγκου, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η θεματική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής στον τομέα του πολιτισμού είναι ότι κάθε μέρα που περνάει να προσφέρουμε στους γεννιώτες πολίτες όσο γίνεται και καλύτερο και πιο αναβαθμισμένο ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, πραγματικά τη Δευτέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στην πόλη μας. Φιλοξενούμε τον σολίστα, έναν από τους πιο σπουδαίους σολίστες του βιολιού, με παγκόσμια φήμη. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, η προσπάθεια που καταβάλαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια αποδίδει αποτελέσματα και η προσπάθεια μέσα από την υποψηφιότητα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποδίδει καρπούς. Τη Δευτέρα, στις 8.30 ώρα, στην πόλη μας, στο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα Βασίλειος Πρισινέλλας, ένα διεθνές αστέρι, ένα φαινόμενο στον χώρο της τέχνης, ένα φαινόμενο στον χώρο της κλασικής μουσικής, ο Λεωνίδας Καβάκος, υπηρώτης στην καταγωγή, θα είναι κοντά μας σε μια μοναδική συναυλία. Είναι η δεύτερη που θα δώσει για τον τόπο μας, τότε στο νεόδημητο μέγαρο του Πνευματικού Κέντρου, στην αίθουσα Βασίλειος Πρισινέλλας, νεαρό ανερχόμενο αστέρι και τώρα καταξιωμένος διεθνώς, το κοινό της πόλης και της Υπήρου γενικότερα θα έχει την ευκαιρία μιας μοναδικής εμπειρίας, μιας μοναδικής επαφής με αυτόν τον σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος συνοδεύεται φυσικά και στο πιάνο από έναν άλλον βετεράνο, από τον Ιταλό, τον Ενρίκο Πάτσερ.